Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει τη συμπαράσταση και στην αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα τον οποίο κάνετε σήμερα. Η κυβέρνηση με την εγκληματική πολιτική διαχείριση της πανδημίας μετατρέπει σε ατομική ευθύνη και προέκταση. Αυτά είναι τα πρόσφατα μέτρα τα οποία πήρε για τον κλάδο της εστίασης, του εμπορίου, των κομμωτηρίων, για τους μικρούς αυταπασχολούμενους και επαγγελματίες. Θέλει να σας μετατρέψει σε χωροφύλακες για να κλείσει την πανδημία έξω από τα μαγαζιά σας τη στιγμή που έχει αποτύχει να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, να αντιμετωπίσει την εκδήλωση και την επέκταση της πανδημίας. Όλο αυτό βεβαίως είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε ξαναδεί, δεν αποτελεί κεραυνό ελευθερίας, απλώς είναι το κερασάκι στην τούρτα όλων των προηγούμενων μέτρων, με το κλείσιμο και το lockdown των επιχειρήσεών σας, με την ακρίβεια, με τις αναδουλειές, με τη φορολογία την τεράστια, με τα χρέη τα οποία έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια στις τράπεζες, στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, αποτελεί ένα ακόμη δείγμα του κυβερνητικού ανορθολογισμού. Στους επαγγελματίες της εστίας και στα κομμωτήρια ή στα εμπορικά μαγαζιά κολλάει η πανδημία, στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις εκκλησίες, εκεί η πανδημία δεν κολλάει. Όλα αυτά είναι ένας σχεδιασμός που θέλει να συγκεντρώσει την οικονομική δραστηριότητα στα χέρια λίγων, στις μεγάλες αλυσίδες και στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Όπως έδειξε η εμπειρία των εργαζόμενων στο New Food, όπως έδειξε η εμπειρία και η νίκη των εργαζόμενων στο λιμάνι του Πειραιά, μόνο ο λαός με την πάλη του μπορεί να σώσει το λαό. Έτσι λοιπόν οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι που απασχολείτε και στις επιχειρήσεις σας, συνολικά ο λαός πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι σε αυτή την πολιτική που κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό φτωχότερο. Οι σωτήρες πλέον έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Πρέπει εμείς με την πάλη μας να σώσουμε το λαό και όλοι μαζί να προχωρήσουμε μπροστά. Γεια και χαρά, καλό αγώνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζει τις κινητοποιήσεις σας. Γεια χαρά.